Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Κύριε ελέησον. Για να τελειώσουμε γέρος και να μην με παραπονιέστε ότι δεν μαγειρέσαμε και δεν κάναμε. Βέβαια να πω και σε μερικούς νεότερους και νεότερες νοικοκυρές. Ότι εμείς οι παλιοί μαγειρεύουμε από το Σάββατο το βράδυ. Για να μην έχουμε τους άντρες μας μπουρ στο κεφάλι και τις γυναίκες μας. Όχι, μαγειρεύουμε από το Σάββατο το βράδυ και μάλιστα αν είναι και με κρέας το φαΐ, το βάζετε και στο ψυγείο, μαρινάρετε με τα αρώματα όλη τη νύχτα στο... Εγώ είμαι και λίγο σεφ, ας πούμε, τα λέω έτσι κιόλας. Μάλιστα στις δικές μου ομιλίες πάντα είχαμε σαν αρχή να λέμε και μια συνταγή στο τέλος. Αλλά αυτό θα το πούμε εν καιρό θα το κάνουμε. Να το βάζετε στο ψυγείο και το πρωί, τώρα που θα πάτε, βάλτε στο φούρνο χαμηλά στους 150 βαθμούς και αφήστε το μισή ώρα μέσα και μετά ανεβάστε λίγο παραπάνω και αυτό θα έρθει πολύ ωραίο και θα νομίζετε ότι το τρώτε μαγειρεμένο και τη στιγμή. Θέλουν μυστικά όλα τα πράγματα. Και να πω και το άλλο για τα άλαδα. Γιατί είμαστε και είπαμε τώρα που είμαστε στην διακοπή μνημοσύνων και στην αποτίκηση, μου λέει τώρα πάτε λέει που είμαστε στην αποτίκηση δεν νηστεύουμε. Λέω όχι ρε παιδιά λέω. Τώρα νηστεύουν περισσότερο. Τώρα νηστεύουν περισσότερο. Ο παππούς Ιωσήφ, ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, στο οποίο την αίθουσα είμαστε, έτσι λέγεται η αίθουσα Ορθοδοξία του Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ. Ησυχαστής, εκεί είναι ο Άγιος Παΐσιος, δεν είναι ο Άγιος Ιωσήφ. Ήταν πολύ καλός μάγειρας. Βέβαια τσουκνίδες μαγείρευε και τέτοια, αλλά τα μαγείρευε νόστιμα και έλεγε ότι η νηστεία θέλει καλοπέραση. Όχι εξτρεμιστικά πράγματα, ακραία πράγματα, αλλά να το κάνεις νόστιμο σε μια εποχή που απέναντι είναι η πιτσαρία και το βελιστήριο και ο νέος και η νέα νηστεύει, ο άντρας σου νηστεύει και λέει θα νηστεύεις αυτή τη σαρακοστή. Και εσύ μάθει λίγο, ενδιαφέρεσαι να μάθεις να κάνεις καμία συνταγή αλάβωτη αλλά καλή, νόστιμη. Λέει πάτερ δεν μπορώ να νηστεύσω, λέει η γυναίκα μου μαγειρεύει απέσια. Τι θα φάει αυτός, τι θα φάει, έχει δίκιο. Λοιπόν, και να πω στο προηγούμενο να κολλήσω κάτι. Στο Πάτερ ημών λέμε και δώσει μην σήμερον. Δεν λέει ο Χριστός και δώσει μην αύριον. Δεν μας ενδιαφέρει το αύριο, το σήμερον. Να ζούμε το σήμερα, αυτό να μην χάνουμε το σήμερα γιατί ζούμε πολλοί από εμάς. Έχω κάτι πνευματικό παιδιά, τα οποία τα αγαπώ πολύ και με αγαπούν πολύ. Και το παλεύουμε το θέμα. Ζούνε φανταστικά. Φανταστικά. Δεν ζουν στην πραγματικότητα. Έχουν χτίσει ένα φανταστικό κόσμο, ιδανικό, όπως θα το ήθελαν οι ίδιοι, και ζούνε σαν να ζούνε στην πραγματικότητα με πρόσωπα που δεν υπάρχουν. Μην φτάσουμε σε αυτό το θέμα από την πολύ μας έτσι, ασχολία με το αύριο. Μας μπερδεύει. Μπερδευόμαστε στο μυαλό και δεν ζούμε το σήμερα. Στο σήμερα γίνονται όλα. Ένα θέμα τώρα της επικαιρότητος. Δεν θα βγω, θα είναι της εκκλησιαστικής επικαιρότητας, αλλά εντός συνόρων. Εντός συνόρων. Εντός συνόρων της Μητροπόλεως. Και θα μιλήσω Θεσσαλονίκης. Επηρεαζόμενος από ένα άρθρο των παραπολιτικών και μια δήλωση που έκανε ο κύριος Άνθιμος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ότι δεν θα πάντρευα άτομα που άλλαξαν φίλο. Λες ωραίος τίτλος. Δεν θα πάντρευα, μπράβο. Να μην παντρεύσεις. Να μην παντρεύσεις άτομα που άλλαξαν φίλο. Έτσι. Βέβαια το τι γίνεται στα κημητήρια. Στα κημητήρια. Πήγε ο Παπανικόλος ο δικός μου γαμπρός στον τάφο και έκλαιγαν οι γη τη μάνα τους που ήταν άντρας. Και λέει, θα το διαβάσει έτσι. Με γυναικείο όνομα έκανε την κηδεία στον ναό, δεν ήξερε ο άνθρωπος. Και πήγε απάνω και αυτοί λέγανε πατέρα. Δηλαδή το λέγανε αυτό που ήταν πριν, τώρα δεν ξέρω αν ήταν πατέρα ή μάνα. Πάντως θάβανε μάνα σύμφωνα με τα χαρτιά και αυτοί λέγανε τον πατέρα τους.
γίνεται χαμός. Από πρόσθετα δε μέλη, πρόσθετα μέλη, γιατί όλα ξεκινούν από μια βάση. Σας κορόιδεψε εσάς τις γυναίκες, σας κορόιδεψε ο διάβολος. Θέλατε άλλες μεγάλα στήθη, άλλες μικρά στήθη, πηγαίνατε και κάνατε εγχείρηση, γέμισαν, πλούτησαν οι γιατροί που κάνουν εγχειρήσεις πλαστικές τέτοιες, και μόλις για μια δεκαετία 50% των γυναικών μας βάλανε ψεύτικα πάνω τους. Βγήκε ανακοίνωση από τον Ιατρικό Σύλλογο, παρακαλώ, την καρκινογόνα, και τρέχανε να τα βγάλουνε. Τρέχανε να τα βγάλουν, να τα αφαιρέσουν. Μου λένε οι νεκροθάφτες έχουν ειδικό χώρο για τα πλαστικά μέλη των γυναικών, για τις σιλικόνες. Ειδικά μέλη. Όταν τα βγάζουν από τους τάφους τα κόκαλα, αυτά δεν λιώνουν. Ε. Στίβα με πρόσθετα τέτοια μέλη που δεν είναι για ιατρικούς σκοπούς. Δεν είναι για ιατρικούς. Όλα ξεκινούν με το μπλα μπλα στο μυαλό. Όλα έτσι ξεκινούν και φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για αλλαγή φύλου, αφού πρώτα προήρθαμε από τέτοιες καταστάσεις που μας το πέρασαν σιγά σιγά και όλοι αλλάξαν διάφορα πάνω στο σώμα τους και αλλάζουν. Σήμερα παρακαλώ, γιαγιούλα που να γερνάει φυσιολογικά δεν υπάρχει. Υπάρχουν, πατέρα, έχεις δίκιο. Αλλά σιγά σιγά δεν θα υπάρχουν. Γεια σας, γεια. Έτσι, υπάρχουν. Αλλά βλέπετε και μόνοι σας. Προσέξτε λίγο, γιατί θα το πω αυτό. Ο πατέρας μου ήταν παπάς στα τελευταία του χρόνια που ήταν σαν ιερέας στον Γκρόκο Κοζάνης. Όταν πρωτοπήγαμε στον Γκρόκο Κοζάνης, Όλες οι γιαγιάδες ήταν ίδιες. Ναι, εμείς λέμε στους Κινέζους ότι είναι όλοι ίδιοι. Οι Κινέζοι λένε εμάς ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Οι γιαγιάδες στον Γκρόκο ήταν όλες ίδιες. Μαύρη μαντήλα, ίδιο στυλ, ίδιο περπάτημα, ίδιο κόψιμο. Ίδιο. Στα χρόνια που περνάνε όμως, οι γιαγιάδες διαφοροποιούνται. Και αν λίγο αλλάζουν την εξωτερική, γίνονται πιο μοντέρνες, έτσι. Προσέχουν την ενδυμασία τους, λες δεν είναι γιαγιά αυτό ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Και τώρα με τις εγχειρήσεις που κάνουμε, δώσ' μας φώτιση να αγαπούμε το σώμα μας που εσύ μας το δώρησες, φυσιολογικά που θα γεράσει, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτό. Αυτά τα οποία τα θεωρούσαμε για μια ειδική κατηγορία ανθρώπων, σήμερα εξαπλώθηκε στους φυσιολογικούς και όλοι θέλουν έτσι. Να πω τώρα, εγώ δεν τρέπομαι καθόλου. Και δεν εκμεταλλεύομαι τώρα ότι είναι ο πατήρ Θεόδωρος εδώ, όχι. Μπορώ να το κόψω έτσι το βίντεο σε αυτό το σημείο. Εδώ, έχω τον τρόπο. Να πω το εξής. Τα παιδιά μας, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Όταν ο πατήρ Αγάθων μια φορά πριν από 30 χρόνια, ηγούμενος στην Κουσταμόνη του, πήγε στο μπαλκόνι, στην απλοταριά του μοναστηριού και έκανε βόλτα, είδε μια μπουγάδα απλωμένη και τρόμαξε. Φωνάζει τον υπεύθυνο, λέει, έλα πατέρ εδώ. Έχουμε γυναίκα, λέει, στο... Είχαν αλλάξει οι σκελές σε σόβρακα. Ο άνθρωπος και από σόβρακα πήρε ο άλλος τη φορά κάτι βρακιά αλλιώτικα. Πιο στενά. Και λέει αυτό νομίζει γυναικεία. Λέει γυναικεία είναι αυτά. Δεν ήξερε. Είναι το slip του Καραμαλή. Το slip του Καραμαλή. Τα αποξεράκια και τα σλιπάκια. Δεν ήξερε. Δεν ήξερε. Σήμερα έρχονται πνευματικά παιδιά, άντρες, τα οποία ξυρίζονται πατόκορφα. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Εγώ έβλεπα τους ποδοσφαιριστές, γιατί εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο, ήμουν τερματοφύλακας στην Κοζάνη. Έβλεπα τους ποδοσφαιριστές τριχωτούς, με τα χέρια τρίχες, τα πόδια τρίχες, παντού τρίχες. Σήμερα οι ποδοσφαιριστές είναι όλοι ξυρισμένοι πατόκορφα. Για θέμα υγείας λέει. Προσέξτε, δεν είναι θέμα υγείας. Δεν είναι θέμα υγείας. Το πράγμα παραπέμπει αλλού. Και όσο και να κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε, το πράγμα παραπέμπει αλλού. Όλα αυτά έχουν σχέση. Εγώ δεν είμαι κανένας ευσεβιστής που να λέω μην το κάνετε. Τα πνευματικά παιδιά λέω κάνετε τι θέλετε. Ποσός με ενδιαφέρει. Βλέπω πού πηγαίνει το πράγμα. Και σιγά σιγά μας πάνε όλα να είμαστε ανεκτικοί με τα πάντα. Με τα πάντα. Όπως δινότανε οι πόρνες γυναίκες
τη δεκαετία του 20 και το 30 και μετά όπως δίνονταν το 60 και το 70 τα βράδια έξω, έτσι πολλές γυναίκες δίνονται την ημέρα σήμερα στα μαγαζιά. Και τώρα δεν μας φαίνεται παράξενο αυτό. Όλα τα πράγματα λοιπόν έχουν μια πρόοδο. Για να είμαι τώρα μέσα στο χρόνο, τι είπε στα παραπολιτικά 90,1 για τη ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Είπε ο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Άθιμος. Ο τίτλος «Δεν θα πάντρευα άτομα που άλλαξαν φύλο». Ωραία. Δύσκολο θέμα για να εκφράσει κανείς τη γνώμη του. Λοιπόν, δύσκολο θέμα για να εκφράσει κανείς τη γνώμη του. Χαρακτήρισε ο Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης Άθιμος το θέμα της αλλαγής φύλου. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, πρόσθεσε πως θα πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος για να προβεί κανείς σε μια τέτοια ενέργεια. Τόνισε ταυτόχρονα πως μπορεί ο οποιοσδήποτε να έχει άποψη, αλλά δεν μπορεί να την επιβάλλει σε όσους διαφωνούν, γιατί πρόκειται για τροποποίηση της φυσικής εξέλιξης του ανθρώπου. Ερωτηθείς για το εάν η Εκκλησία θα πάντρευε ζευγάρι που ο ένας από τους δυο προέβη σε αλλαγή φύλου, είπε πως κατά τη γνώμη του η Εκκλησία δεν θα το κάνει, γιατί είναι μια προσβολή της προγενέστερης βούλησης των διαφορωμένων και μια υποταγή της φυσικής εξέλιξης. Είναι λίγο παλαβά πράγματα αυτά, κατέληξε. Εγώ βάσει αυτών που ίσως μερικοί τώρα δεν το καταλάβατε, εγώ έτσι με πείραξαν μερικά πράγματα και έγραψα ένα άρθρο το οποίο θα το δημοσιεύσω. Λέω, στις μέρες μας οι επίσκοποι, υποτίθεται της Εκκλησίας του Χριστού, δέσμοι των οικουμενιστικών αλλά ορισμένες φορές, ίσως όχι και τόσο σπάνιες, το μασονικό τους καταβολών, κατά το λόγο του μακαριστού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη, έπαψαν να χρησιμοποιούν στην εκφορά του λόγου τους τόσο τα γεωγραφικά λόγια του Κυρίου και των Αποστόλων, όσο και τις θέσεις της Εκκλησίας που πηγάζουν από την πατερική διδασκαλία. Ανταυτόν, ως απάντηση σε σοβαρά θέματα που άπτονται της σωτηρίας του ανθρώπου, προβάλλουν πάντα την προσωπική τους άποψη. Αλήθεια, αυτό απασχολεί την κοινωνία? Δηλαδή αυτό που ενδιαφέρει είναι η προσωπική άποψη του εκάστοτε Μητροπολίτου ή η διατύπωση της ξεκάθαρης θέσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας όπως πηγάζει από την αγιογραφική, αποστολική και πατρική της παράδοση? Μήπως ο καθένας επισκοπάκος θεωρεί την προσωπική του άποψη ως το γνήσιο και αυθεντικό φορέα της αληθείας και σαν μικρός πάπας δογματίζει κατά το δοκούν? Δυστυχώς αυτό γίνεται και αυτό κάνει ακόμα και για μια ακόμα φορά, εγώ και προσωπικά στο γραφείο του το είπα, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Του λέω, επιτρέπετε Παναγιώτα την Ανίτα Πάνια στη τηλεόραση να σας λέει ότι έχετε ωραίο μαγαζί γωνία, να σας κοροϊδεύει, να σας κάνει, να σας ρωτάει πράγματα για την ομοφιλοφιλία και να μην έχετε μία αγιογραφική θέση, μία πατερική θέση να πείτε, ώστε ένας ευλαβής χριστιανός που ακούει από κάτω να πει, έτσι λέει ο Άγιος Κύριλλος, ο Άγιος Μεθόδιος, πες κάτι. Δεν ξέρω, και κουλτουριάρικα και έτσι και μάγικα και είναι παλαβά πράγματα αυτά. Πες μας, τι λέει η Εκκλησία? Είναι απλά πράγματα. Δυστυχώς αυτό γίνεται και αυτό κάνει και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Την άποψή του μας λέγει. Να θυμίσω στον κύριο Άθιμο πως η πρακτική όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας, που θα έπρεπε να μιμείται ο ίδιος, είναι να αναφέρονται πάντα στις διατυπωμένες θέσεις της Αγίας μας Εκκλησίας και όχι στις προσωπικές τους απόψεις. Έλεος, είναι δυνατόν ο ένας Άγιος να ρωτάς έναν Άγιο το θέμα της ομοφιλοφιλίας και να σε πει κατά την άποψή μου? Ποια άποψή σου? Δεν με ενδιαφέρει η άποψή σου, Άγιε Γέροντα και Άγιε Πνευματικέ και Άγιε Μητροπολίτα. Την άποψη της Εκκλησίας πες. Αυτήν όμως δεν τη λένε, γιατί δεν είναι η άποψή τους. Η άποψη της Εκκλησίας δεν είναι η άποψη των επισκόπων. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν ο κύριος Άθιμος και οι υπόλοιποι οικουμενιστές επίσκοποι φερόταν πάντα με τον αγιοπατερικό τρόπο, δεν θα αντιμετώπιζαν δισταγμούς και φοβίες στο να εκφράσουν κάθετα και απόλυτα την ορθή εκκλησιαστική θέση. Δεν θα χαρακτήριζαν το θέμα της αλλαγής φύλου ως δύσκολο. Τι θα πει δύσκολο?
ούτε θα άφηναν ερωτηματικά για τους πραγματικούς λόγους που κάποιος υφίσταται μια τέτοια αλλαγή. Δεν θα άφηναν να αιωρείται θέμα ενδεχόμενης ευλογίας εκ μέρους της Εκκλησίας του γάμου ανθρώπων, γιατί όταν ρωτήθηκε, τι είπε, ερωτηθείς για το εάν η Εκκλησία θα πάντρευε ζευγάρι που ο ένας από τους δύο απορρέφει σε αλλαγή φύλου, είπε πως κατά τη γνώμη μου η Εκκλησία δεν θα το κάνει, δηλαδή μπορεί και να το κάνει, μπορεί να κάνει λάθος, να μην έχεις σωστή γνώμη. Τι λες, κατά τη γνώμη μου. Πρόκειται λοιπόν, αντί να πει για το θέμα της αλλαγής φύλου ότι είναι δύσκολο, θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει πως σύμφωνα με την Αγία Γραφή, συγγνώμη, δεν θα άφηνε να αιωρείται θέμα ενδεχόμενης ευλογίας εκ μέρους της Εκκλησίας του γάμου ανθρώπων που υπέστησαν αλλαγή φύλου, με το να σπείρει αφιβολίες για τη στάση τους, για τη στάση της, εκφράζοντας πάλι την προσωπική του πεποίθηση. Δεν θα έπρεπε σε όλα αυτά ο Επίσκοπος Θεσσαλονίκης να είναι απόλυτος, ακολουθώντας τη γραμμή που χάραξαν οι προκάτοχοί του στο θρόνο της Αγιωτόκου επαρχίας του, και μάλιστα σε μια επαρχία που τα Gay Pride κάθε χρόνο κάνουν βόλτες, που έχει πρόβλημα με τα Gay Pride. Αντί να πει πως το θέμα της αλλαγής φύλου είναι δύσκολο, θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει πως σύμφωνα με την Αγία Γραφή και την Πατρική Διδασκαλία είναι εύκολο. Το θέμα της, αυτό είναι εύκολο. Πρόκειται για δαιμονική ενέργεια που κολλάζει τον άνθρωπο. Πότε θα τονίσει πως ο μόνος λόγος που επιβάλλει τον άνθρωπο να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια είναι η αιχμαλωσία του από το δαίμονα της ομοφιλοφιλίας που σύμφωνα με την Εκκλησία οδηγεί τον άνθρωπο στην απώλεια. Πες το αυτό, να τολμάς. Αλλά δεν τολμάς. Πότε θα τονίσει πως ο μόνος λόγος που επιβάλλει τον άνθρωπο, στον άνθρωπο να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια είναι η αιχμαλωσία του από το δαίμονα της ομοφιλοφιλίας που σύμφωνα με την Εκκλησία οδηγεί τον άνθρωπο στην απώλεια. Θα μπορούσε ο κύριος Άθιμος στην ερώτηση για το εάν η Εκκλησία θα πάντρευε ζευγάρι που ο ένας από τους δυο προέβη σε αλλαγή φύλου, κατηγορηματικά να πει πως όχι απλώς η Εκκλησία εκ φύσεως δεν θα δώσει ποτέ τη συγκατάθεσή του, τη συγκατάθεσή της σε μια τέτοια αμαρτωλή πράξη, αλλά αν το κάνει παρελπίδα δεν θα είναι η Εκκλησία του Χριστού αλλά του Σατανά. Πες το. Πες το. Κοιτάξτε, ποιμαντικά, να το πω αυτό έτσι, να το ξεκαθαρίσω λίγο. Όπως ο πνευματικός στο πετραχύλι του κάνει κάποια οικονομία στο θέμα της νηστείας, στο θέμα των ζευγαριών κτλ, δεν ξέρω αν προέκυπτε θέμα που ποιμαντικά η Εκκλησία θα έπαιρνε απόφαση να το κάνει αυτό. Δεν, εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι. Ούτε και έτσι. Ούτε οικονομικά δηλαδή το δέχομαι. Αλλά δεν ξέρω ψυχολογικά πώς θα είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι μπορεί να, προβεί. Με τίποτα. Με τίποτα. Όπως και στην αυτοκτονία. Με τίποτα. Γιατί λέει και στην αυτοκτονία είχε ψυχολογικά προβλήματα. Οικονομητέων εν θα μη παρανομητέων. Αυτό. Πολύ σωστό. Να μην είναι παράνομο. Οικονομία και αλλά... δεν παρανομούν. Ακριβώς. Οπότε αυτό. Είναι... Πες το αν μπορείς όμως. Ότι είναι του Σατανά ενέργεια. Ποτέ. Λοιπόν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα λόγιο δίπλα. Να μας... Λοιπόν. Δυστυχώς, εγώ εντοπίζω το πρόβλημα στην Αθηνία, αλλά δεν είναι φυσικά, είναι, πώς το λένε αυτό, όταν αρρωσταίνεις έχεις αυτά που βγαίνουν και φαίνονται. Συμπτώματα, είναι σύμπτωμα η αθυμία. Δυστυχώς η αθυμία των επισκόπων που αποτελεί σημείο των καιρών, τα ήξεις αφήξεις, η διπλή γλώσσα, η διπλωματία που ισούται με την υποκρισία, οδήγησαν σε αλόφρονες καταστάσεις. Η αδειμονία τους να φανούν λαοφιλείς, γιατί είναι, αυτό είναι σημαντικό, η αδειμονία τους να φανούν λαοφιλείς, ακατηγόρητοι, σύγχρονοι, προοδευτικοί, αλλίωσε τις ψυχές τους που στερούνται των ευλογιών του Θεού. Στην προσπάθειά τους να γίνουν ελκυστικοί στους ανθρώπους, προσαρμόζουν κατά το δοκούν την πίστη, διαστρέφοντας τη διδασκαλία τους, τη διδασκαλία της. Αδειμονία πατριαρχών και μεταπατρικών κύκλων για να ανακαλύψουν αγιογραφικά χωρία που να στηρίζουν το αμάρτημα της ομοφυλοφιλίας με απότερη βλέψη να βοηθήσουν την κυβέρνηση στο να επιβάλλει το γάμο των ομοφυλοφίλων, αποδεικνύει την κατάντια του επισκοπικού θρόνου. Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα η θέση πως η ομοφυλοφιλία κάνει θράψη στον χώρο των επισκόπων και των αρχιμαντριτών. Τα αποτελέσματα αυτής της θεώρησης των πραγμάτων εφαρμόζονται μέσα στις ενορίες.
Ποιοι νομίζετε ότι αντέδρασαν στο κήρυγμα που έκανα τις προάλλες και το έβαλα περί Παρθενίας, που είπα παιδιά, κρατήστε την Παρθενία σας. Ποιοι νομίζετε ότι με αντέδρασαν? Οι φίλοι μου, οι παπάδες στο Facebook. Αυτοί μου στείλαν μήνυμα ότι είμαι αναχρονιστικός. Δεν τρέπεστε? Οι φίλοι μου, οι παπάδες, όχι ο κόσμος. Οι ιερείς μου είπαν, τι είναι λόγος είναι αυτός, λέει, περί Παρθενίας, πού βρίσκεσαι? Πώς θα τα κάνουμε, λέει, τα πνευματικοπαίδια? Βέβαια, όταν εσείς τα πνευματικοπαίδια σας τα έχετε στην παρανομία και τα κοινωνάτε. Και όταν μιλάτε για τη χαρά του έρωτα. Και όταν μιλάτε για τη χαρά του έρωτα. Προγαμιαίος. Μπράβο, και όταν αυτόν που μιλάει για τη χαρά του έρωτα τον έχετε πνευματικό και μεγάλο γέροντα και προβιβάζεται από τους Μητροπολίτες, επηρεάζει όλους τους παπάδες αυτούς, τους καημένους, και λένε, πάτερ, αυτόν τον λόγο να βρήκες στην έτη 2017 να μιλήσει για την Παρθενία των νέων. Το καταλαβαίνω κι εγώ ότι είναι ένας λόγος παράξενος, αλλά για συμμαζευτείτε λίγο, πατέρες. Το Ευαγγέλιο δεν είναι για μια εποχή, για όλη τις εποχές. Χθες, σήμερα, αυτός εις τους αιώνας. Πώς να το κάνουμε τώρα? Δεν τρέπονται. Λοιπόν, τα αποτελέσματα αυτής της θεώρησης των πραγμάτων εφαρμόζονται μέσα στις ενορίες, αδελφοί μου. Μέσα στις ενορίες υπάρχει ένα πρόβλημα, όχι πολύ δυνατό, αλλά υπάρχει. Πολύ καλά γνωρίζει ο Θεσσαλονίκης, όπως και κάθε άλλος επίσκοπος, πως μέσα στους ναούς του Μητροπόλεων τους και στους Μητροπολιτικούς ναούς κυκλοφορεί ειδικό ευχολόγιο με λειτουργική ευχή άκουσον-άκουσον, δεν θα το ξέρετε πολύ, εις ονοματοθεσίαν νεάν επί αλλαγή φύλου. Όχι, το ευχολόγιο το έχετε. Για κοίταξε τα βιβλία μέσα. Από πού διαβάζετε εμείς ο σαραντισμό? Ευχολόγια, αλλά δεν έχετε. Δεν ξέρω. Όχι το ευχολόγιο της Αποστολικής Διακονίας, του Ματθιάκη. Αυτό όμως, εγώ πήγα στα χωριά εδώ, στον Καστανά πήγα, για γάμο, όχι τώρα, στο Πρόχωμα είχα πάει, στην Κοζάνη, στο Παλιογράτσανο. Το ξέρετε το Παλιογράτσανο? Δεν το ξέρω, ούτε ο χάρτης δεν το έχει. Από εκεί κατάγομαι. Στο Παλιογράτσανο, στο ναό του Ματθιάκη, ευχολόγιο υπάρχει. Και τι υπάρχει εκεί, θα μας πει ο πάτερ εδώ, που λέει έχει γράψει βιβλιοκρισία για αυτό το ευχολόγιο. Πριν από 30 χρόνια. Πότε Μητροπολίτης, λοιπόν, λες ότι δεν υπάρχει. Πότε Μητροπολίτης έκανε μια ανακοίνωση να αποσυρθεί το ευχολόγιο της ντροπής ή ευχή από το ευχολόγιο? Οι ανίδεοι εκ των ιερέων, γιατί υπάρχουν ανίδεοι, θεωρούν πως πρόκειται για παραδοσιακή ευχή. Γιατί, ξέρετε, ναι, μπερδεύονται, όπως συμβαίνει και με άλλες ευχές. Με την ταφή των ετεροδόξων, με τις ευχές για τους μεικτούς γάμους ή και για το μισό σαραντισμό. Εμείς οι παπάδες φταίμε. Δεν λέει, έρχεται πια για το μισό σαραντισμό, λέει, πάτερ, να με διαβάσετε μισό σαραντισμό. Και δεν θα σε διαβάσω μισό σαραντισμό. Θέλω, λέει, να πάω στο γιατί το παιδί μου. Πάνε. Πάνε, ρε παιδί μου. Διάβασες κανονικά τις ευχές την πρώτη μέρα που γέννησες? Όχι, την 8η ημέρα πήγε στο παιδί, στο ναό, ο ανάδοχος, να του δώσουν το όνομα? Όχι. Γιατί λοιπόν την πρώτη μέρα δεν κάνουμε ευχή, την 8η δεν κάνουμε ευχή, κάνουμε στις 20, που δεν υπάρχει. Πρώτη, 8η, 40, αυτό λέει η παράδοση. Αν δείτε όλα τα ευχολόγια, τα παλαιά όλα, πρώτη, τώρα και τα καινούργια δεν έχουν μισό σαραντισμό. Αλλά οι παπάδες πήραν την ευχή από το Ματθιάκι, την κόψανε και την έχουν στο πίσω μέρος του ευχολογίου, ανοίγουν έτσι και τη διαβάζουν. Μισή. Αν τη γυναικούλα, αυτή που γέννησε, την πεις όμορφα και ωραία, ότι δεν υπάρχει, κορίτσι μου, πρόβλημα, πήγαινε στο γιατρό. Μα λέει, ο άντρας μου δεν είναι, πώς θα πάω στο σούπερ μάρκετ? Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει απαγόρευση με την έννοια την δογματική. Υπάρχει απαγόρευση γιατί είσαι ευαίσθητη, η Εκκλησία φροντίζει και αυτό το θέμα. Να σας το πω και αλλιώς. Είπαμε για τις μαντίες, ματιάζεσαι. Γιατί η Εκκλησία το δέχεται το μάτι. Και επειδή είσαι σε μια περίοδο που δεν γίνονας, λόγω των σωματικών ενοχλήσεων, των σπλαχνικών και αυτά, δεν έχεις πνευματικό, δεν κάνεις πνευματική ζωή, η Εκκλησία τα προνόει σε αυτά, σου λέει, κάτσε, μην κάνουν σούρτα φέρτα και το παιδί είναι ευαίσθητο και η λεχόνα είναι ευαίσθητη και δεν είναι στα καλύτερά της η λεχόνα. Πρόσεξε, αλλά θέλει να πάει στο γιατρό, δεν υπάρχει απαγόρευση. Και εγώ το αλλάξω στον πάτερ και στα παιδιά μου, που έχουν μια ευλάβεια και ακούνε αυτά τα πράγματα και προσέχουν, και σε όλα με τα πνευματικά μου παιδιά, φροντίζουμε πάντοτε να είμαστε προσεκτικοί αυτή την περίοδο, αλλά φροντίζουμε να διαβάσουμε τις ευχές που είναι κανονικές, όχι τα εφευρήματα
της νέας εποχής, γιατί οι ιερείς δεν έχουν τον τρόπο πώς να πούνε στις γυναίκες τι είναι αυτός ο μισοσαρατισμός. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η ευχή λοιπόν αυτή, η ονοματοθεσία νέα επιαλλαγή φύλου, λέγει το εξής, δεν στη διαβάσω όλη, είναι βέβαια, φαίνεται παραδοσιακή. Πανάγαθε και πολυέσπλαχνε Κύριε, υπερούσε και υπέρθε, ο μόνος αναλυότος και αηδίος υπάρχων, ο αιώνιστος αιώνας, ου η δόξα κατάλληλος και το έλεος αμέτρων κτλ. Κτλ. Αυτός δέσποτα, ότι η σωτηριώδη σου οικονομία το ασθενές ημών και πτωχών περιβαλλόμενο σφύραμα, πρόσδεξεν τη ώρα ταύτη, τον δούλο σου δίνα ή την δούλη σου, ως προσεδέξω Πέτρων των πρωτοκορυφαίων, τον ποτέ κυφάν, τον ποτέ κυφάν, Ιών Ιωνά, τα ασκλής αυτό δούς της του ουρανών βασιλείας, Παύλων δε τον αείδημα τον ποτέ Σαούλ. Σου λέει πώς άλλαξαν όνομα αυτοί. Βάζει αυτούς που άλλαξαν όνομα. Ο Κυφάς έγινε Πέτρος, ο Σαούλ έγινε Παύλος. Γιατί τώρα και ήταν ο Ματοδοσία, ο έξυπνο. Ο Κυφάς έγινε Πέτρος. Όχι έξυπνο, πονηρό. Δεν έγινε Μαρία. Λοιπόν, τον ποτέ Σαούλ διαποκαλύψει ως κήρυκα του Ευαγγελίου και σκεύος εκλογής αναδείξας. Και κατάφυσον αυτό ή αυτή την χάρη σου την επουράνια, Ευουράνιον, επί τη επελθούση οργανική μεταλλαγή του φύλου, ότι τη φύσεω βιολογική αλλίωση έργο θαυμαστών εστί τη πασθενού δεξιά σου και τη ανεξυχνιά του βουλή σου. Ο Θεό έκανε την επέμβαση. Εμεί δε το κενό τούτο και παράδοξον εκπληττόμενοι, ο θαύμα, θαύμα. Ομολογούμε τη χάριν, κηρύττωμε το ενέλεον και τα μεγαλεία σου διηγούμενοι τη συνάφα των φιλανθρωπία δοξάνω. Χαρίτωσον τον δούλο σου εν τόσο αγιασμό και αξίωσον τη ρήν το ίδιο σκεύο άσπρων και αμόμητων και φυλα. Αυτή την ευχή δεν σα τη διαβάζω εγώ έτσι τώρα, ούτε την είχα κάνει, την είχα ετοιμάσει. Αλλά έπεσαν στην περίπτωση. Έπεσαν στην περίπτωση. Ήρθε για αλλαγή φύλου μια κοπέλα να πάρει ευλογία. Πάει σε έναν δεσπότη, ο δεσπότης τη λέει: εγώ δεν μπορώ να σου δώσω ευλογία. Πάει στον Παπα-Νικόλα στο Φιντιλία. Στον Άγιο Σπυρίδωνα. Αυτός ο δεσπότης το πήρε σε ρίκορδον να μου στέλνει οι ιερείς που έχουν προγραμμένες σχέσεις να τους δίνουν ευλογία για να τους κάνουν παπάδες. Και εγώ τους λέω: όχι. Και δεν τους κάνει αυτούς, λέει: δεν θα πάρω εγώ την ευθύνη. Πάλι στον Παπα-Νικόλα. Γιατί να πάρω εγώ την ευθύνη. Έρχεται λοιπόν η κοπέλα που ήθελε να κάνει εγχείρηση, να γίνει άντρας. Να γίνει άντρας. Και μου λέει, πάτερ, μη με σπάζει τα νεύρα, μου λέει, εγώ το έχω ψάξει. Υπάρχει ευχή στην εκκλησία που τη διάβασε παπά στην Αθήνα σε άνθρωπο που έκανε αλλαγή φύλου. Που τη διάβασε. Αυτή είναι η ευχή λοιπόν, πατρ Ιωάννη, που κάνει τον ανήξερο. Υπάρχει, υπάρχει στους ναούς. Υπάρχει στους ναούς και κάνει. Αυτό λοιπόν, και κλείνω εγώ. Το προμηθεύονται όχι όλοι οι ιερείς υποχρεωτικά, όσοι θέλουν. Δεν το προμηθεύονται υποχρεωτικά. Δεν το δίνει η Μητρόπολη υποχρεωτικά. Μπορεί να μην το πει. Εγώ τον πάτερ το ξέρω ότι δεν έχει τέτοιες σχέσεις, αλλά τον πειράζει με πειραχτήρι. δεν το κάνουν αυτό όλοι οι ιερείς. Η παραδοσιακή δεν το κάνει κανένας. Αλλά υπάρχει όμως ένα κόλπο εδώ πέρα. Υπάρχει ένα κόλπο. Σου λέει είναι, υπάρχει ευχή. Γιατί τώρα έρχονται οι πάτερ και μας λέει, πώς σας είπα για αυτόν τον παπά από την Γλυφάδα κάτω, λέει παντρεύουμε, λέει, επιτρέπεται από την Εκκλησία να παντρεύουμε, λέει, τους ετεροδόξους με ορθοδόξους. Από πότε επιτρέπεται? Επιτρέπεται βάσει των οικουμενιστικών δρόμενων και πράξεων ενεργειών οικουμενιστικών πατριαρχών των παλαιότερων χρόνων. Που πέρασαν στα ευχολόγια. Που πέρασαν στα ευχολόγια. Και αυτό, αν δεν αντιδράσουμε, ειδικά τώρα με αυτή την κυβέρνηση που έχουμε και ειδικά που ψάχνουν ρίσματα για την ομοφιλοφιλία, μπορεί να μας το βάλουν αυτό. Έχουμε... Στι αποστολικέ διακονίε μπορεί να περάσει. Σαν πως έχουμε αρχιεπισκόπους που το λέει η καρδιά του, πάτερ. Λοιπόν, επειδή λοιπόν εγώ είμαι σκανδαλισμένος από αυτά, βρήκα την ιδανική περικοπή και με αυτό κλείνω του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που λέει το εξής. Έχομεν ούτως ιδί τα αληθές γράφην, ώστε πάντα σύλλογον φεύγειν επισκόπων. Ότι μηδεμιάς συνόδου τέλος είδων Χριστών, μηδέ λύσιν κακών μάλλον εσχικίαν ή προσθήκην. Αίγαρ φιλονικία και φιλαρχία,
αλλά όπως μη με φορτικών υπολάβεις ούτω γράφοντα και λόγω Κρήτονες και θάτων αντί εγκληθεί κακή ανετέρης δικάζων ή την λύσιε. Δια τούτο εις εμ' αυτόν συνεστάλην και μόνη ασφάλεια ψυχής την ησυχία ενόμησα. Θα σας διαβάσω όπως το λέγει ο Κόντογλου τη μετάφραση, του Κόντογλου μετάφραση. Αν πρέπει να πω την αλήθεια, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, έμαθα να αποφεύγω τις συντροφιές των επισκόπων. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος το λέγει αυτό. Έμαθα να αποφεύγω τις συντροφιές των επισκόπων, ο οποίος, συμπεριλαμβάνω τώρα, γράφω ένα άρθρο για μια απάντηση για τον Δανιήλ τον Αεράκη. Γράφω. Ήθελα να το, σήμερα να τη λέγαμε, αλλά θα το κάνω άρθρο. Εκεί συμπεριλαμβάνω ένα απόσπασμα από το βίο του Αγίου Γρηγόρου του, του Θεολόγου, ο οποίος έκοψε το μνημόσυνο του πατέρα του, όταν ήταν ιερομόναχος. Ο Άγιος Γρηγόρος ο Θεολόγος, επειδή ο πατέρας του από απλότητα υπέγραψε ένα αριανικό κείμενο, και ο Άγιος Γρηγόριος και ο λαός της επαρχίας του κόψαν το μνημόσυνο. Του κόψαν το μνημόσυνο. Και φαίνεται επηρεασμένος και από αυτό ο Άγιος λοιπόν ο Επίσκοπος, ο Γρηγόριος λέγει. Όχι, πατέρ μου. Όχι. Εγώ έχω πει πως αν συγκεντρώσει κανένας όσα εναντίον των επισκόπων, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, θα κάνει δυο τόμους. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα ελάχιστο. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Και το γνωστό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ναι, προσθέσεις. Ακριβώς. Δεν το θυμάμαι τώρα. Δεν το θυμάμαι. Ουδέν δέδικα ημί επισκόπους πλήνω λίγο. Πλήνω λίγο. Δεν φοβήθηκα τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, ας το τελειώσω όμως αυτό. Αλλά είναι ωραίο αυτό. Αν πρέπει να πω την αλήθεια, έμαθα να αποφεύγω τις συντροφιές των επισκόπων, αφού καμιά συνόδου δεν βίωσα το αγαθόν τέλος, μήτε ορθή λύση προβλημάτων. Και τούτο γιατί πάντα πριτάνευαν οι έρηδες και η φυλαρχία. Γι' αυτό κλείστηκα στον εαυτό μου και βρήκα στη μοναξιά την ασφάλεια της ψυχής μου και την ηρεμία μου. Και γύρισε στο σπίτι του και γυροκόμισε τον πατέρα του. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και γύρισε στο σπίτι και γυροκόμισε όπως... Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνω να διαβάσετε του Μαντάτορα το κείμενο στην κατάνοιξη του αρθογράφου. Μαντάτορας είναι ψευδόνυμο φυσικά. Μαντάτορας. Έτσι, Μαντάτορας. Τελεία. Γιατί προηγήθηκε ένα σχόλιο της Γιόγκα κατάνοιξης. Κάτω από τη μια ανάρτηση της κατάνοιξης, για τη Γιόγκα, ότι γίνεται Γιόγκα στην παραλία Θεσσαλονίκης. Παίρνοντας από τη Μογατσικού. Μέσα από το Μητροπολιτικό κτίριο ακούγονται τα ροχαλιτά. Για ακόμα μια χρονιά ουδε μία ουσιαστική αντίδραση από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Τι και αν η αντίστοιχη, τι και αν η αντίχριστη Γιόγκα, αντίχριστη Γιόγκα, κλέβει ψυχές από το πίμνιο του κυρίου Ανθίμου. Εκείνος το χαβά του, διώξεις και εξουθενωτικές τιμωρίες σε όσους ιερείς τον ελέγχουν. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα για τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Ο Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης, κύριος Άθιμος, να κοιτάξει να φτιάξει τον κλήρο του και τα της Μητροπόλεως το πολύ στενού κύκλου γύρω του και να αφήσει τους παραδοσιακούς παπάδες που τους έχει σε μια αδικία, κατάφορη τιμωρία, δήθεν προσωρινή απαγόρευση θείας κοινωνίας, θείας λειτουργίας, μυστηρίων, ομιλιών, κηρυγμάτων κτλ. Αυτή είναι η προσωρινή απαγόρευση, Παναγιώτατε, από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα, πόσο προσωρινή είναι? Θα καταντήσουμε σαν τους χρυσαυγίτες, προσωρινά τους δικάζουν, προσωρινά τους προφυλακίζουν. Δεν ξέρω τώρα, είπα χρυσαυγίτες γιατί γίνεται η δίκη. Και γιατί είδα στην κατάνοιξη αυτό με τον Κιάδα, μια αντίχριστη ενέργεια που έκανε βουλευτής της Χρυσής Αυγής, που εγώ καλά σας έχω πει ότι είναι νεοσφορική οργάνωση. Αυτή είναι νεοσφορική. Πολλοί από τους βουλευτές, οι περισσότεροι από τους βουλευτές τους, νεοσφοριστές είναι, δωδεκαθεριστές κτλ. Τι έκανε, έβγαλε, είναι τραγουδιστής, έβγαλε δίσκο με τον Ιησού Χριστό τον Παντοκράτορα να ευλογεί και με ό,τι ασέβεια γύρω του και να βγαίνει από ασέβεια από το πρόσωπό του. Αυτό να ντρέπονται, το παίζουν δίθεν πατριώτες. Λοιπόν, τι θα γίνει, εμείς τι είμαστε, οι παράνομοι? Δηλαδή, τι παρανομία κάναμε, όχι να μας πεις ποια είναι η παρανομία που κάναμε, κύριε Άθιμε. Να πας λοιπόν, κύριε Άθιμε, να ξυπνήσεις τους Μητροπολιτικούς. Δίπλα 150 μέτρα από τη Μητρόπολη γίνεται η Γιόγκα, τα νέα τα παιδάκια εκεί, και δεν κάνεις ένα κήρυγμα, μια ανακοίνωση δεν έβγαλες για τη Γιόγκα. Βγάλε μια ανακοίνωση ότι η Γιόγκα είναι καταστροφική λατρεία. Γράφω ένα βιβλίο, εδώ και 4 χρόνια του γράφω.
για τη Γιόγκα, να αποκαλύψω τι είναι η Γιόγκα. Στηρίζομαι πάρω όπως ο Πάτερ κάνει για τη μασονία, με πηγές και εγώ με πηγές για τη Γιόγκα ασχολούμαι, επειδή από μικρός, παρά τις απαγορεύσεις, εγώ πονηρούλης πήγα και έμαθα καράτε. Γι' αυτό το λέω να με φοβάστε λίγο, γιατί μην με κολλάτε. Το λέω επίτηδες τώρα να τα ακούν και άλλοι που λένε θα σε δίνουμε και θα σε κάνουμε εδώ. Μαύρη ζώνη, δύο ντάν. Και μάλιστα θεωρητικός και στο κουμφού. Και επειδή πήγα σε αυτό και ο Θεός με βοήθησε να γλιτώσω, είδα πράγματα. Και διάβασα πολύ, είμαι πολύ θεωρητικά καταρτισμένος, γιατί διάβασα πολύ για τη Γιόγκα, διάβασα πολύ για τις ινδουιστικές υποβιθύσεις, για τις άλλες θρησκείες ανατολικές, και αυτό με κάνει να είμαι ευαίσθητος σε αυτό και να λέω την τύφλα του στη μαύρη δεν ξέρουν οι παπάδες αυτοί που μπροστά στα ματάκια τους διαδραματίζεται η κλοπή των ψυχών και η απώλεια των ψυχών των νέων της Θεσσαλονίκης και δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Εδώ εγώ σταματάω. Μόνο για τους γεωφάδες μιλάει η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εγώ σταματάω εδώ να πω ότι είναι τόλμη αυτό που έκανα. Τόλμη. Διότι και ο πολύς μου σεβασμός προς τον πατέρα Θεόδωρο, αλλά και ξέρω ότι κάθε Κυριακή που δεν μιλάει ο πατήρ Θεόδωρος είναι μια χαμένη Κυριακή, θα το πω έτσι, πώς το αισθάνομαι. Αλλά, επειδή είμαι πνευματικός πολλών παιδιών και θέλω να αναπαύω συνειδήσεις και δεν θέλω να προβληματίζονται κανένας, δεν θέλω να προβληματίζεται και να βάζουν λογισμούς και ακούω διάφορα και στεναχώριες και άλλους έτσι και άλλους αλλιώς το μακρύ του και το κοντό του. Και επειδή κάναμε κάθε Κυριακή αυτό που, κάνουμε, που κάνει και ο πατήρ Θεόδωρος με το Άρχοντα Ρίχη, σκεφτήκαμε και το συζητήσαμε με τον πατέρα Θεόδωρο να μοιράσουμε εφημερίες ουσιαστικά τις Κυριακές. Αυτό μπορεί άλλους να το στεναχωρεί, άλλους να το σχαροποιεί. Πρέπει να βρούμε μια μέση οδό. Εγώ αυτό που κάνω, που τον έχω εδώ δίπλα μου τον πατέρα Θεόδωρο, δεν είναι γιατί δεν το σέβομαι, αλλά γιατί σαν ομιλητής κεντρικός δεν ήταν λίγο δύσκολο από εκεί να μιλάω, αλλά και ταυτόχρονα εγώ χαίρομαι που ο πατήρ Θεόδωρος με συμπαραστέκεται. Αυτή τη στιγμή είναι κοντά μου. Νομίζω έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την αποτύχηση, μια καρδιακή σχέση και με τον πατέρα Θεόδωρο και με τον πατέρα Σεραφείμ και με τον πατέρα Φώτιο, που αισθάνομαι. Εγώ δεν έχω αδελφό. Αδελφό δεν έχω. Έχω τους γαμπρούς μου και τον πατέρα Σεραφείμ, το λέω αυτό μπροστά σε όλους σας. Εδώ αισθάνομαι σαν αδελφό μου. Και τον πατέρα Θεόδωρο φυσικά τον αισθάνομαι σαν πατέρα μου. Αυτό δεν μειώνει, δεν θέλω δηλαδή σε καμία περίπτωση αυτό που έγινε σήμερα να μειώσει σε κάτι μέσα σας την εικόνα που έχετε. Την εικόνα που έχετε. Σας είπα, αναπαύουμε συνειδήσεις και να σας πω κάτι. Θεωρώ τον εαυτό μου συνεχιστή της γραμμής του πατρός Θεοδώρου. Αυτό δεν έχει καμία υπόνοια, τίποτα. Απλώς είμαι στη γραμμή του πατρός Θεοδώρου. Πολλές φορές αυτά τα θέματα συζητάμε και τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Χαίρομαι για την παρουσία του εδώ. Θέλω ο πατήρ Θεόδωρος να πάρει τώρα το λόγο. Αμήν.